ασχοληθούμε με την ανατομία του λάριγκα, συνεχίζοντας τις δομές του αναπνευστικού συστήματος. Ο λάριγκας αποτελεί μία μυοϊνοχόνδρινη δομή και εκτείνεται από το ύψος του α3 έως το ύψος του α6 σπονδυλίου. Ο πιστίος βρίσκεται το κατώτερο τμήμα του φάριγγα ή αλλιώς λάριγκοφάριγγας, προς τα πάνω επικοινωνεί με τον στόματοφάριγγα, ενώ προς τα κάτω συνεχίζει με την τραχεία. Ο λάριγκας αποτελείται από τρεις μεγάλους χόνδρους και ζεύγη μικρότερων χόνδρων, είναι ελαστικό ημένα, συνδέσμους και μύες. Οι τρεις μεγάλοι χόνδροι του λάριγκα είναι ο θυρεοειδής χόνδρος, ο κρικοειδής χόνδρος και η επιγλωτίδα. Ο θυρεοειδής χόνδρος έχει σχήμα θυρεού και αποτελείται από δύο πέταλα, ένα αριστερό και ένα δεξί. Τα δύο πέταλα συνενώνονται στη μέση γραμμή, στην θυρεοειδική γωνία, της οποίας η προβολή είναι το λαρυγικό έπαρμα. Η κύλανση πάνω από το λαρυγικό έπαρμα ονομάζεται ανοθυρεοειδική εντομή. Να τονίσουμε ότι το λαρυγικό έπαρμα είναι πιο οξύ στους άντρες και πιο αμβλή στις γυναίκες. Στην πλάγια επιφάνεια του πετάλου του θυρεοειδούς χόνδρου υπάρχει η λοξή γραμμή, η οποία το διαιρεί το πέταλο σε μια πρόστια και μια οπίσθια μοίρα. Η πρόστια μοίρα χρησιμεύει για την πρόσφυση του θυρεοειδούς μυός και η οπίσθια μοίρα για την πρόσφυση του κάτω σφυγκτήρα του φάριγγα και του στέρνο θυρεοειδούς μυός. Η απόλυξη των πετάλων είναι το άνω και το κάτω κέρας. Το άνω κέρας εμφανίζει μια αρθρική επιφάνεια για την άρθρωση με το ιοειδές, ωστό μέσω συνδέσμων, ενώ το κάτω κέρας εμφανίζει μια άλλη αρθρική επιφάνεια για την άρθρωση με τον κρικοθυρεοειδή χόνδρο στην κρικοθυρεοειδή διάρθρωση. Ο θυρεοειδής χόνδρος, συνεπώς, είναι κλειστός προσθείος και ανοιχτός οπισθείος. Στο άνω κέρας υπάρχει μια άρθρική επιφάνεια για την σύνδεση μέσω συνδέσμου με το ιοειδές οστό και στο κάτω κέρας υπάρχει μια άλλη αρθρική επιφάνεια για την σύνδεση με τον κρικοειδή χόνδρο. Ο κρικοειδής χόνδρος είναι ο χαμηλότερα εντοπιζόμενος χόνδρος του λάριγκα και αποτελείται από ένα σχετικά χαμηλού ύψους πρόστιο τόξο και από ένα υψηλότερο οπίσθιο πέταλο. Στην άνω επιφάνεια του πετάλου υπάρχουν αρθρικές επιφάνειες για την ένωση με τους αριτενοειδείς χόνδρους, ενώ στην κάτω έξω επιφάνεια του πετάλου υπάρχει αρθρική επιφάνεια για την άρθρωση με το κάτω κέρας του θυρεοειδούς χόνδρου. Οι αριτενοειδείς χόνδροι έχουν σχήμα πυραμίδας και επικάθονται στην άνω επιφάνεια του πετάλου του κρικοειδούς χόνδρου. Η κορυφή τους ενώνεται με ένα άλλο ζεύγος μικρών χόνδρων που είναι η κερατοειδείς χόνδροι, ενώ η βάση τους, όπως είπαμε, επικάθεται στον κρικοειδή χόνδρο. Εμφανίζουν μία πλάγια έξω απόφυση που ονομάζεται μυϊκή απόφυση, όπου προσφύονται ο οπίσθιος και ο έξω κρικαριτενοειδής μυς και μία πρόσθια απόφυση ή αλλιώς φωνητική για την πρόσφυση του φωνητικού μυός. Η επιγλωτίδα έχει σχήμα φύλου και μέσω του μίσχου της προσφύγεται στην έσω επιφάνεια της θυρεοειδικής γωνίας. Η πρόσθια επιφάνειά της είναι κυρτή και ονομάζεται γλωσσική, ενώ η οπίσθια επιφάνειά της είναι κύλη και ονομάζεται λαρυγική. Βλέπουμε ότι στην επιφάνεια της επιγλωτίδος υπάρχουν πολλά τρίματα για τη διέλευση αγγείων και αδενικού ιστού. Και περνάμε στους συνδέσμους του λάριγκα, ξεκινώντας με τον ιό θυρεοειδή ημένα. Ο ιοθυρεοειδής ημένας συνδέει το ιοειδές οστό με το ανοχύλος του θυρεοειδούς χόνδρου. Παχύνεται στη μέση γραμμή και σχηματίζει τον μέσο ιοθυρεοειδή σύνδεσμο, καθώς επίσης και στα πλάγια μεταξύ ανοκέρατος θυρεοειδούς χόνδρου και ιοειδούς οστού και σχηματίζει τους πλάγιους ιοθυρεοειδείς συνδέσμους, εντός των οποίων υπάρχει ένα ζεύγος χόνδρων που ονομάζονται σιδεροειδείς χόνδροι. Επίσης, στον ιοθυρεοειδή ημένα υπάρχουν εκατέρωθεν τρίματα για την δίωδο των ανολαργικών αγγείων και του έσω κλάδου του ανολαργικού νεύρου. Ο κρικοτραχιακός σύνδεσμος συνδέει το κάτω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου με το πρώτο ημικρίκιο της τραχείας.
ο φύρεο επιγλωτητικός σύνδεσμος συνδέει την πρόσθετη επιφάνεια της επιγλωτίδος μέσω του μίσχου της στην έσω επιφάνεια της θυροειδικής γωνίας, ενώ ο ίο επιγλωτητικός σύνδεσμος συνδέει την πρόσθετη επιφάνεια της επιγλωτίδος με το ιοειδές σωστό. Η εσωτερική επιφάνεια του λάριγκα καλύπτεται από βλενογόνο, κάτωθεν του οποίου υπάρχουν ελαστικές ίνες που αποτελούν τον ίνο ελαστικό ημένα του λάριγκα. Ο ίνοελαστικός ημένας έχει δύο μοίρες, την άνω μοίρα που ξεκινά από την είσοδο του λάριγκα και τελειώνει στο επίπεδο των νόθων φωνητικών χορδών και ονομάζεται τετράπλευρος ημένας. Πάχυνση του κατώτερου τμήματός του σχηματίζει τους νόθους φωνητικούς συνδέσμους. Η κάτω μοίρα του ίνοελαστικού ημένα ονομάζεται ελαστικός κόνος και εκτείνεται από τις γνήσιες φωνητικές χορδές έως το πέρας του κρικοειδούς χόνδρου. Το άνω τμήμα του ελαστικού κόνου παχύνεται και σχηματίζει το γνήσιο φωνητικό σύνδεσμο. Ο μέσος κρικοθυροειδής σύνδεσμος είναι μία πάχυνση του ελαστικού κόνου. Ανοίγοντας το λάριγκα, η εσωτερική του επιφάνεια αποτελεί τη λαργική κοιλότητα. Στο μέσον περίπου της λαργικής κοιλότητος συναντούμε τις φωνητικές χορδές. Προς τα πάνω έχουμε τις νόθες ή κοιλιαίες φωνητικές χορδές και αμέσως κάτω έχουμε τις γνήσιες φωνητικές χορδές οι οποίες προβάλλουν εντός της λαργικής κοιλότητος περισσότερο από ότι οι νόθες. Οι γνήσιες φωνητικές χορδές εμπεριέχουν το γνήσιο φωνητικό σύνδεσμο και το φωνητικό μη, ενώ οι νόθες φωνητικές χορδές εμπεριέχουν αντίστοιχα το νόθο φωνητικό σύνδεσμο. Στο εσωτερικό του λάριγκα διακρίνουμε τρεις χώρους ή τρεις μοίρες, την άνω μοίρα, την μέση μοίρα και την κάτω μοίρα. Η άνω μοίρα ή πρόδρομος του λάριγκα εκτείνεται από το άνω λαργικό στόμιο έως το επίπεδο των νόθων φωνητικών χορδών. Χαρακτηριστική δομή της άνω μοίρας του λάριγκα είναι οι αρήτεν επιγλωτητικές πτυχές που αποτελούν βλενογονικές πτυχές που εκτείνονται στην έξω επιφάνεια της επιγλωτίδος έως τον κερατοειδή χόνδρο. Εντός αυτών αναγνωρίζεται και άλλο ένα ζεύγος χόνδρων που ονομάζονται σφινοειδείς χόνδροι. Οι κερατοειδείς και οι σφινοειδείς χόνδροι δημιουργούν πάρματα στο βλενογόνο που ονομάζονται αντίστοιχα κερατοειδή και σφινοειδή φύματα. Επί τα εκτός του έξω χείλους της επιγλωτίδος υπάρχει μια βαθιά άβλακα του φάριγγα που ονομάζεται απιοειδής βόθρος και χρησιμεύει για την δίωδο των τροφών από τη στοματική κοιλότητα στον ισοφάγο παρακάμπτοντας την δομή του λάριγκα. Η μέση μοίρα του λάριγκα είναι η λαργική κοιλία και εκτείνεται μεταξύ των νόθων και των γνήσιων φωνητικών χορδών. Ενώ η κάτω μοίρα του λάριγκα ή αλλιώς υπογλωτιδική μοίρα εκτείνεται από τις γνήσιες φωνητικές χορδές έως και το πέρας του κρικοειδούς χόνδρου. Κάτωθεν αυτού βλέπουμε τη συνέχεια του λάριγκα με την τραχεία. Οι μύες του λάριγκα διακρίνονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς. Ο μοναδικός εξωτερικός μυς του λάριγκα είναι ο κρίκο θυροειδής μυς, ο οποίος εκφύεται από την πρόσθετη επιφάνεια του τόξου του κρικοειδούς χόνδρου και εμφανίζει δύο μοίρες, μία ευθεία μοίρα και μία λοξή μοίρα. Η ευθεία μοίρα καταφύγεται στο κάτω χείλος του θυροειδούς χόνδρου, ενώ η λοξή μοίρα καταφύγεται στην έσω επιφάνεια του κάτω κέρατος του θυροειδούς χόνδρου. Ο κρικοθυροειδής μυς νευρώνεται από τον έξω κλάδο του άνουλαρικικού νεύρου και όταν ο θυροειδής χόνδρος είναι ακίνητος, σύσπαση του κρικοθυροειδούς μυός προκαλεί κάμψη του κρικοειδούς χόνδρου προς τα πάνω και έτσι τίνει το φωνητικό σύνδεσμο. Οι εσωτερικοί μύες του λάριγκα νευρώνονται από το παλίνδρομο λαρικικό νεύρο που αποτελεί κλάδο του πνευμονογαστρικού νεύρου και είναι οι ακόλουθοι. Θα ξεκινήσουμε με τον οπίσθιο κρικοαριτενοειδή μύ, ο οποίος εκφύεται από την οπίσθια επιφάνεια του πετάλου του κρικοειδούς χόνδρου και καταφύγεται στη μυϊκή απόφυση του αριτενοειδούς χόνδρου. Είναι ο μοναδικός μύς ο οποίος διευρύνει πλήρως τη σχισμή της γλωτίδος. Μετά θα δούμε τον έξω κρικοαριτενοειδή μυ, ο οποίος επίσης καταφύγεται στη μυϊκή απόφυση του αριτενοειδούς χόνδρου, αλλά εκφύεται από την πρόσθετη και πλάγια επιφάνεια του τόξου του κρικοειδούς χόνδρου.
ο έξω κρίκο αρυτενοειδής έλκει τη φωνητική απόφυση προς τα εμπρός και στενεύει τη σχισμή της γλωτίδος. Ο φωνητικός μυς φέρεται εγκάρσια εντός της λαρυγικής κοιλότητος και εκτείνεται από την έσω επιφάνεια της θηροειδικής γωνίας έως τη φωνητική απόφυση του αρυτενοειδούς χόνδρου. Αποτελεί το υπόθεμα της γνήσιας φωνητικής χορδής και όταν συσπάται κλείνει τελείως τη σχισμή της γλωτίδος. Ο θύρεο αρυτενοειδής μυς εκφύεται από την έσω επιφάνεια της θηροειδικής γωνίας και καταφύεται στην έξω επιφάνεια του αρυτενοειδούς χόνδρου. Πρόσθιες ίνες του δημιουργούν τον θύρεο επιγλωτιδικό μυ, ο οποίος καταφύεται στην άνω επιφάνεια της επιγλωτίδος. Αυτός είναι ο εγκάρσιος αρυτενοειδής μυς, ο οποίος εκφύεται από την οπίσθια έξω επιφάνεια του ενός αρυτενοειδούς χόνδρου και καταφύεται αντίστοιχα στην οπίσθια έξω επιφάνεια του άλλου αρυτενοειδούς χόνδρου και έλκει τους αρυτενοειδείς χόνδρους μεταξύ τους. Οι λοξοί αρυτενοειδείς μυές φέρονται επί του εγκάρσιου αρυτενοειδούς μυός και ο καθένας εκφύεται από την οπίσθια επιφάνεια της μυϊκής απόφυσης του ενός αρυτενοειδούς χόνδρου και καταφύεται στην κορυφή του άλλου αρυτενοειδούς χόνδρου. Η δράση του λοξού αρυτενοειδούς μυός στενεύει τη σχισμή της γλωτίδας.